Έχουμε κοντά μας την κυρία Κλειώδα Σκαλάκη, η οποία είναι νευρολόγος ενηλίκων και παιδών. Καλώς ήρθατε, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνετε να με καλέσετε. Εμείς. Εκπομπή σας που είναι μια αξιόλογη ενημερωτική εκπομπή. Εμείς που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το σύνδρομο του δίσκαμπτου ατόμου. Όταν μιλάμε για αυτό το σύνδρομο του δίσκαμπτου ατόμου, τι εννοούμε? Λοιπόν, το σύνδρομο του δίσκαμπτου ατόμου, όπως λέγεται στα ελληνικά, λέγεται Stiff Person Syndrome, Stiffman Person Syndrome στα αγγλικά. Τι είναι? Είναι μια σπάνια, ευτυχώς, επικτήτη νευρολογική διαταραχή που παρουσιάζεται με μυϊκή δισκαμψία. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η εκδήλωσή της είναι με παροξυσμικές και καταρρυπάς ευνίδιες διστονικές μυϊκές συσπάσεις. Θα χρησιμοποιήσω πολύ τον όρο δυστονία και θα ήθελα λίγο έτσι πολύ αδρά να το εξηγήσω. Όταν λέμε δυστονία, το πρώτο συνθετικό είναι το δυς. Στην ιατρική όταν λέμε δυς είναι κάτι λάθος. Δυσπλασία, δυσμορφία, δυστονία, δυσπραξία. Τι σημαίνει? Παθολογικός τόνος των μυών. Είναι ακούσιες, δηλαδή δεν τις θέλει ο ασθενής, μυϊκές, επώδυνες και όλες μυϊκές συσπάσεις άκρων. Με αποτέλεσμα να παίρνουν παράδοξες θέσεις, όχι τις φυσιολογικές θέσεις που έχουν φυσιολογικά τα άκρα μας. Ναι, συσπάσεις όταν λέτε δεν μένουν όμως έτσι σε Μένουν. Αμένουν. Για λεπτά, σπάνιως και ώρες. Δεν μπορούν να ελέγξουν δηλαδή. Δεν μπορούν να ελέγξουν. Το σώμα τους. Ακριβώς. Μήματα του σώματος. Μήματα του σώματος. Αυτό είναι μια ασθένεια που ταλαιπωρεί την διάσημη τραγουδίστρια της Σελίν Ντιόν. Βγήκε έτσι στην επικαιρότητα, γιατί είναι μια ασπάνια και δυστυχώς μια νόσος που ακόμα υποδιαγνώσκεται. Παρόλο που έχει παρατηρηθεί, παρόλο που έχει πρωτοδιαγνωστεί, γιατί υπήρχαν και πριν περιστατικά τα οποία δεν ήταν αδιάγνωστα, δεν υπήρχε τότε. Δεν υπήρχε το 1956 από δύο πολύ σπουδαίες. Το 1956 είναι. Ναι. Τότε παρατηρήθηκαν τα πρώτα περιστατικά, έγινε μια μελέτη με 14 άτομα και βρέθηκε η οντότητα του συνδρόμου. Είπατε επίκτητη, άρα εδώ δεν υπάρχει κληρονομικότητα, ακριβώς, δεν μπορεί να προβλεφθεί. Σε ποιες ηλικίες μπορεί να προσβάλλει ένα. Οποιαδήποτε ηλικία. Συχνότερα ηλικίες 30-40 ετών. Έχουν παρατηρηθεί και περιστατικά πάνω των 60, που συνδέονται όμως και με άλλες καταστάσεις. Σε παιδική ηλικία πολύ μικρά ποσοστά. Αν σκεφτούμε ότι η συχνότητα της νόσου είναι 1 με 2 στο 1 εκατομμύριο. Θεραπεία για τη συγκεκριμένη νόσο αποτελεσματική. Μπορεί να θεωρήσουμε ότι υπάρχει. Έχετε στο μυαλό σας κάποια ή κάτι που να προσεγγίσει τη θεραπεία? Θα πρέπει να μιλήσω για την αιτιολογία της νόσου. Η νόσος είναι ανοσολογικής αρχής, δηλαδή αυτοάνωση νόσος. Τι σημαίνει αυτοάνωση? Εγώ όταν ακούω πάντως αυτοάνωση, θεωρώ ότι δεν έχει θεραπεία. Ακριβώς, ότι είναι αντισώματα εναντίον του ίδιου του οργανισμού. Σε πολύ επιθετικές μορφές της νόσου, που είναι έτσι πολύ δύσκολες και με βαριά εικόνα για τον ασθενή, νοσοκομιακά βέβαια, γίνεται ανοσοθεραπεία με τροποποιημένη ανθρώπινη γάμα σφαιρίνη. Συνήθως όμως δεν υπάρχει θεραπεία, είναι συμπτωματική, δηλαδή επικεντρώνεται στα συμπτώματα της νόσου και στην ανακούφιση αυτών. Οι βενζοδιαζεπίνες, οι πιο γνωστές μας είναι η αλπραζολάμη, στην περίπτωσή μας χρησιμοποιούμε τη διαζεπάμη και την κλοναζεπάμη. Είναι λίγο για τη χαλάρωση των μυϊκών αυτοσυσπάσεων, χρησιμοποιούνται μηλά χαλαρωτικά, αντισπασμωδικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε άλλες νόσους και επίσης και φάρμακα για την ψυχική ανακούφιση των ασθενών αυτών που όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ επιβαρημένοι. Διαταράσσεται εντελώς η ποιότητα ζωής. Ακριβώς. Δραματικά διαταράσσεται η ποιότητα ζωής τους. Οι συσπάσεις αυτές μπορεί να είναι ενεθρία, ευνίδιες, αλλά πολλές φορές μπορεί να προκληθούν και από κάποια καθημερινά ερεθίσματα. Ένας ξαφνικός θόρυβος, μία έκθεση στο ψύχος, ένα στρες, μία ψυχοκινητική διέγερση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αναπτύσσουν τρομερές αγχώδεις διαταραχές, γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν την κινητικότητά τους, δεν μπορούν να ελέγξουν τη λειτουργικότητά τους, φοβίες για ορισμένα εντός εισαγωγικών. Με το πέρασμα των ετών αυξάνεται η συχνότητα αυτών των φαινομένων ή συνηθίζει ο ασθενής σε αυτή την κατάσταση? Δυστυχώς το πρώτο που είπατε, ότι με την πάροδο της νόσου, η προοδευτική αυτή διαταραχή μπορεί να οδηγήσει και σε εντελώς ακαμψία με παράδοξες στάσεις άκρων που επηρεάζουν σημαντικά την κινητικότητα, δηλαδή δεν μπορούν να στρέψουν τον κορμό, δεν μπορούν να ξαπλώσουν, την κατάκληση, ακόμα και σε καθημερινές έτσι ασχολίες, με γενικότερη έκπτωση στην κινητικότητα. Προσπαθήσω να σας περιγράψω το βάδισμα ενός ασθενούς. Παρουσιάζει καμπτοκορμία, δηλαδή κύφωση. Είναι σκυμμένος και έχει δυσκερές
περπάτημα με μικρά αργά βήματα μέχρι που δυστυχώς κάποιες περιπτώσεις μπορεί να καθυλωθεί και σαν αναπηρικό αμαξίδιο. Μάλιστα. Είναι δηλαδή μια προϊούσα διαταραχή. Έχει διακυμάνσεις στην αρχή της νόσου. Τι σημαίνει διακυμάνσεις? Βελτίωση, επιδείνωση, εξάρσεις και υφέσεις. Το χαρακτηρίζει αυτό. Είναι ένα χαρακτηριστικό της νόσου, αλλά δυστυχώς έχει μια προϊούσα και προς τα κάτω. Έτσι πορεία. Μάλιστα. Πάντως, αν κάποιος διαπιστώσει κάποια από τα συμπτώματα που προαναφέρατε, mm-hmm. απευθύνεται σε νευρολόγο, έτσι. Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι κυρίως, ότι ναι. η έγκαιρη κυρίως. Διάγνωση διαδραματίζει. Ναι, ναι, ναι. Η έγκαιρη διάγνωση έχει καθοριστικό ρόλο. Βέβαια, στη διαφοροδιάγνωση, τι σημαίνει διαφοροδιάγνωση? Ότι γιατί γι' αυτό θα πρέπει να αποκλείσουμε και διάφορα άλλες παθολογίες που εμφανίζονται με δυστονικά φαινόμενα. Γιατί λόγω και τη σοβαρότητα τη νόσου και επειδή δεν υπάρχει θεραπεία, θα πρέπει να αποκλείσουμε άλλες αναστρέψιμες διαταραχές. Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Βοηθάει η άσκηση mm-hmm. στην καταπολέμηση αυτή τη θεραπεία. Δηλαδή το να περπατάς περισσότερο, να κινείσαι περισσότερο, να κάνεις μια προσπάθεια, να κάνεις πράγματα. Mm-hmm. Η θεραπεία είναι πολύπλευρη και πολυκεντρική. Εκτός από τη φαρμακευτική θεραπεία που μόλις σας ανέφερε, βοηθάει και η φυσιοθεραπεία και η άσκηση Μάλιστα. και η εργοθεραπεία. Ακόμα και για βελονισμό και για stretching of που σίγουρα κακό δεν κάνει, βοηθάει. Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Δασκαλάκη. Εξαιρετική. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για τους ακροατές. Πολύ, πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.